Ενώπιον του ανακρίτη Χανίων οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί, δύο αλλοδαποί κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και για παραβάσει της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά τη νέα προθεσμία που έλαβαν, αναμένεται να απολογηθούν για την αιματηρή συμπλοκή στο μινι μάρκετ την προσεχή Παρασκευή. Ο 46χρονος Ρώσος, γνωστός άνθρωπος της νύχτας στα Χανιά, και ο 30χρονος Αλβανός μπήκαν σε κατάστημα μινι μάρκετ στα Παχιανά το απόγευμα του Σαββάτου, συνεπλάκησαν με τον ιδιοκτήτη και τους δύο γιους του, τους οποίους χτύπησαν με στυλιάρια, και ο 46χρονος έβγαλε όπλο τραυματίζοντας τον 34χρονο γιο στο πόδι. Το έβγαλε το παστόλι και χτύπησε του αδερφό μου στο πόδι του και ένα στο αέρα, δύο φορές. Υπενθυμίζεται ότι αφορμή για τη συμπλοκή στάθηκε η προκλητική στάση του Ρώσου προς τον σύρο ιδιοκτήτη του μινι μάρκετ και η άρνησή του να πληρώσει προηγούμενη οφειλή του για να τον προμηθεύσει ο δεύτερος μία κάρτα ανανέωσης χρόνου για το κινητό του. Και το λέω, χρωστάς 8 ευρώ από την προηγούμενη φορά και αυτό δεν είναι εντάξει και δεν μπορώ να σε δώσω χωρίς να με πληρώσεις. Όχι, λέει, θα πάρω κάρτα, δεν πληρώσω τα παλιά, θα πληρώσω αυτό, το παρόν τώρα. Όχι, το λέω, δεν δίνω. Το 2013 ο 46χρονος κατηγορούμενος είχε συλληφθεί για ξυλοδαρμό, ενώ το 2018 ήταν μεταξύ αυτών που συνελήφθησαν για εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στα Χανιά. Μάλιστα, στην κατοχή του είχαν βρεθεί 400 γραμμάρια κοκαίνη και χασισέλαιο. Πιο πρόσφατα, το 2022, συνελήφθη για παραβάσεις του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας μετά από καταγγελία της σύζυγου του.